Καλημέρα. Καλή χρονιά αγωνιστική για τις αναβάσεις. Μια εβδομάδα πριν είχαμε το ράλι Αχαιός. Έχει ξεκινήσει από εκεί. Ένα σκέλος χθες. Ναι. Το δεύτερο. Ναι, ναι. Ξεκινάω από το αγωνιστικό κομμάτι. Τι έγινε στο πρώτο? Στο πρώτο στην εκκίνηση είχαμε πρόβλημα. Είχαμε μια ζημιά. Φτιάξαμε το αυτοκίνητο. Στο δεύτερο σκέλος πάλι είχαμε διάφορα προβλήματα. Νομίζω ότι σήμερα θα είμαστε πιο έτοιμοι. Το πόσο έτοιμοι δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί το αυτοκίνητο σε πίεση. Πιστεύω να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πίεση εννοείται προφανώς στον πρωταθλητή Ιταλίας, έτσι? Όχι, όχι. Λέω ότι δεν το έχουμε δοκιμάσει το αυτοκίνητο σε συνθήκες αγώνα. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλήματα σαν τα χθεσινά του δεύτερου σκέλους. Ελπίζω σήμερα το αυτοκίνητο να είναι καλύτερο. Συγγνώμη. Και στο δεύτερο σκέλος υπήρχε πρόβλημα? Ναι, ναι, και ναι, στο ναι, δεύτερο. Ναι, και στο δεύτερο σκέλος είχαμε διάφορα προβλήματα. Όχι ένα, δύο, τρία προβλήματα. Εντάξει, φέραμε ένα αξιοπρεπή χρόνο. Ο φίλος μας ο Ιταλός, ο οποίος για μας είναι χαρά να έχουμε ανθρώπους από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ένας έμπειρος άνθρωπος. Τον εγνώρισα για πρώτη φορά. Αλλά άκουσα, διάβασα, είδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στην Ιταλία και θα κοιτάξουμε να έχουμε ένα καλό αυτοκίνητο για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα όμορφο συναγωνισμό. Κύριε Λόπουλε, με όλο το θάρρος θέλω να σας πω ότι πολλοί αγωνιζόμενοι εδώ λένε ότι τους εκπροσωπείτε επάξια και αν δεν ήσασταν εσείς ότι δεν θα γινόταν ο Διόνυσος. Είναι πολύ βαρύ αυτό. Και από τη μία πλευρά σας τιμά. Από τη δεύτερη τελικά έπρεπε να γίνει η προσωπική σας παρέμβαση. Σαν ΣΟΑ τι θέση έχετε πάρει σε όλο αυτό το οποίο γίνεται? Μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου. Γιατί είμαι λίγο άνθρωπος σεμνός, είμαι ταπεινός, δεν θέλω να λέω πολλά. Στα πλαίσια που μπορώ, ότι νομίζω ότι πρέπει να γίνει, αυτό κάνω. Θέλω να σας πω το εξής. Για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα στους ελληνικούς αγώνες και σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν θέμα. Και για αυτό το λόγο, εκτός από την κίνηση που έγινε, που καλέσαμε 22 αγωνιζόμενους ακόμα και έξω από το σύνδεσμο, γιατί θέλαμε να έχουμε μια πολυφωνία και μια σοβαρότητα στην ανταλλαγή απόψεων, με τιμά και με ευχαριστεί ιδιαίτερα που με εξοδοτήσανε όλοι, παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πιθανόν δεν μου έχουν και ιδιαίτερη συμπάθεια. Ναι, ανθρώπινα βεβαίως. Αν δεν γινόταν αυτό, εξάλλου κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, και έγινε η παρέμβασή μου και στην απονομή των επάθλων, έγινε παρέμβαση και στην Ομοσπονδία και νομίζω ότι αν μπει μπροστά απ' όλα η αγάπη, η θέληση, το ενδιαφέρον, το πραγματικό ενδιαφέρον, το έμπρακτο ενδιαφέρον, νομίζω τα πράγματα θα πάνε καλά. Απ' την άλλη πλευρά, αυτοί που πυροβολούν, καλό θα είναι να μην πυροβολούν, αλλά να κάνουν αντιπολίτευση με έντιμο τρόπο, στον οποίο με βρίσκουν 100% σύμφωνο. Δεν χαϊδεύουμε κανένα στα αυτιά, ούτε της Ομοσπονδίας. Έχει κάνει λάθη, είναι δεδομένο ότι έχει κάνει λάθη. Αλλά να μην βρίσκουμε τύπους, όταν λέω τύπους όχι ανθρώπους, ενώ τον τύπο, ο οποίος χρησιμοποιείται με ανήθικο τρόπο ή με περίεργο τρόπο, ας το πω πιο ευγενικά, για να δημιουργήσει πρόβλημα στο άθλημα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, πρέπει να βάλουμε κάτω ένα δεκάλογο, το οποίο θα γίνει. Τα σοβαρά θέματα για μας είναι αυτό, 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 αυτό. Από αυτά, οπωσδήποτε αυτά πρέπει να γίνουν και αυτά έχουν σε δεύτερη μοίρα
και το χρονικό σας περιθώριο να τα φτιάξετε είναι αυτό. Συγκεκριμένα πράγματα. Σαν σώα προς την Ομοσπονδία το λέτε, έτσι. Σαν σώα προς την Ομοσπονδία και σαν αγωνιζόμενοι, αν θέλετε, προς την Ομοσπονδία. Διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που να πηγαίνει στην Ομοσπονδία. Με τιμά μέχρι σήμερα που με εμπιστεύονται όλοι οι οδηγοί, και αν δεν είναι όλοι οι οδηγοί, είναι η μεγάλη πλειοψηφία, το 95% των οδηγών. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θέλω να έχω διεύρυνση, θέλω να έχω τη φωνή των αγωνιζομένων κοντά μου και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Είμαι αισιόδοξος. Μιλήσατε προηγουμένως για παρεμβάσεις, δικές σας παρεμβάσεις, και προς την Ομοσπονδία και προς γενικότερα. Εγώ θα σας ρωτήσω πιο ευθέως. Κάνατε παρέμβαση και στην κυρία Δελαγραμματικά να σταματήσει τις καταγγελίες και γενικά όλο αυτό, όλη αυτή την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί. Μην το λέτε παρέμβαση, είχα χρέος, ενώ οι περισσότεροι κατά πλειοψηφία μου είπαν ότι δεν πρέπει να τις μιλήσω. Γιατί όχι? Γιατί θεωρούν ότι με αυτό το πράγμα ανοίγω μια διαδικασία και τις ασκούστε όλο. Εγώ αντιθέτως την κάλεσα σε προσωπικό επίπεδο, τις μίλησα, αλλά δυστυχώς είδα μια νεαρή κοπέλα, η οποία έχει σε κάποια θέματα δίκιο. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Και βεβαίως η κάθε αντιπολίτευση η οποία θέτει τα θέματα είναι καλό. Διότι τα θέματα στο τραπέζι είναι καλό, είναι καλό για όλους μας. Αλλά υπάρχει μια έπαρση και μια συμπεριφορά η οποία δεν νομίζω ότι προσφέρει στους αγώνες και στους αγωνιζόμενους. Γι' αυτό το λόγο ζήτησα ηρεμία και ψυχραιμία, δυστυχώς δεν την είδα, αλλά ας μην συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, νομίζω το πρόβλημα είναι δικό της. Και το πρόβλημα είναι δικό της, διότι σε κάποιο βαθμό, επειδή σε κάποια θέματα είχε δίκιο, θα δικαιωνόταν, πολύ φοβάμαι ότι θα χάσει και αυτά που δικαίως είπε και οι αγωνιζόμενοι θα την κατατάξουν και το άθλημα και το σπορ. Θα την κατατάξουν σε κάποιο πεδίο το οποίο δεν νομίζω ότι θα είναι για αυτήν, έχει να της προσφέρει τίποτα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να το κλείσουμε εδώ αυτό το θέμα και να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη σχετικά με το σύνδεσμο. Το προηγούμενο Σάββατο που γινόταν το Ράλι Αχαιός, ένας αγωνιζόμενος που συμμετέχει πάρα πολλά χρόνια στους αγώνες, εκφράστηκε ότι δεν υπάρχει σώα στην περιφέρεια. Έχετε κάτι στο μυαλό σας, δηλαδή να μπορούν να ακουστούν και οι φωνές, ναι, της περιφέρειας? Είναι νομίζω πολύ εύστοχο. Έχετε δίκιο. Σε κάθε περίπτωση, στην πρώτη τελευταία συγκέντρωση που κάναμε, υπήρχαν κάποια θέματα με την Έψιλον και ήρθαν άνθρωποι και από μακριά και από Τρίπολη και από άλλα μέρη. Συζητήσαμε, όχι Πάτρα, ναι, Τρίπολη και κάποια άλλα μέρη εκτός Αθηνών, και συζητήσαμε διάφορα θέματα. Έχουμε σκοπό να έχουμε δορυφόρους προκειμένου να έχουμε την Ελλάδα όλοι κοντά μας και με αυτές τις περιφέρειες που θα δημιουργηθούν και τους δορυφόρους θα υπάρχει πιο ενιαία και πιο καλή πολιτική, διότι είναι καλό να ακούς τις φωνές όλων. Και τις φωνές όλων, όχι οχλαγωγίας, όχι επίθεσης, όχι καταστροφής του σπορ, τις φωνές που έμπρακτα βοηθούν, που έμπρακτα έχουν δίκιο και κάνουν ένσταση για κάποια θέματα, όταν λέω ένσταση μέσα στον αγώνα, σε αυτά τα θέματα έχετε άδικο. Γι' αυτό, αλλά εμπεριστατωμένα πράγματα. Όχι αέρα κοπανιστό. Ο αέρας κοπανιστός δεν προσφέρει τίποτα. Καλή επιτυχία, να πάνε όλα κατευχήν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Σας εύχομαι να προσφέρετε το θέαμα. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε για να σας απολαύσουμε. Πάνω απ' όλα ασφάλεια. Καλή επιτυχία. Πάνω απ' όλα ασφάλεια και πάνω απ' όλα να έχουμε ένα καλό αγώνα και μια καλή αρχή για το 2018. Και πάλι καλή επιτυχία. Είμαι αισιόδοξος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ.